Στη Νέα Υόρκη, οι γιατροί προχώρησαν σε ένα ακόμη θαύμα της επιστήμης, πραγματοποιώντας την πρώτη ολοκληρωμένη μεταμόσχευση ματιού στον 46χρονο Άρον Τζέιμς. Και μπορεί η όρασή του να μην έχει επανέλθει, ωστόσο η επέμβαση ως ένα πρώτο βήμα δίνει ελπίδα σε εκατομμύρια ασθενείς. Ο Άρον Τζέιμς γράφει ιστορία, δίνοντας ελπίδα σε εκατομμύρια ασθενείς. Είναι ο πρώτος παγκοσμίως ο οποίος υποβάλλεται σε μεταμόσχευση ολόκληρου οφθαλμικού βολβού. Όταν το 2021 υπέστη σε εργατικό ατύχημα ηλεκτροπληξία, έχασε το μισό του πρόσωπο, το αριστερό μάτι του και η ζωή του κρεμόταν από μία κλωστή. Δύο χρόνια μετά θα υποβληθεί από μία ομάδα 140 χειρουργών στο νοσοκομείο Langone Health της Νέας Υόρκης σε μια πρωτοποριακή επέμβαση 20 ώρων, μοναδική στα χρονικά. We connected the optic nerve. And then we connected blood vessels to the ophthalmic artery and vein to provide blood supply to the central retina artery in the entire eye. Παρόλο που δεν μπορεί να δει, καθώς δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του ματιού και του εγκεφάλου, το μόσχευμα όχι μόνο δεν έχει απορριφθεί, αλλά παρουσιάζει αξιοσημείωτα σημάδια υγείας. It would be great if he can see, but with that alone, this far that we've come, most people didn't even expect we would get here. Ο Άρον δηλώνει πως νιώθει ευτυχισμένος που η περίπτωσή του μπορεί να δώσει το έναυσμα για το επόμενο βήμα.